Την έντονη αγανάκτησή τους δηλώνουν κάτοικοι της περιοχής Μεσάριστας, τοπικής κοινότητας του Δήμου Αγρινίου, για την παράνομη υλοτομία που γίνεται στο δάσος της περιοχής τους. Όπως υποστηρίζουν, κάτοικοι γειτονικών χωριών έρχονται και κόβουν ξύλα παράνομα στην περιοχή τους με αποτέλεσμα να αποδυναμώνουν το έδαφος, αφού πρόκειται και για περιοχή που έχει σημειωθεί παλαιότερα κατολίσθηση. Έρχονται από όλες παράνομα, από όλες τις περιοχές. Καταρχάς υπάρχει ένα δάσος το οποίο είναι όλο αριά. Αριά λέγεται γιατί φυτρώνουν αραιά και πού. Εδώ είναι ολόκληρο δάσος. Και έρχονται, το καταστρέφουν μέσα στο δρόμο το δάσος, το καταστρέφουν. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να το φυλάξουμε το δάσος και έρχονται από όλες τις περιοχές και κόβουν ξύλα μέσα στο δρόμο. Απαράδεκτα πράγματα. Αυτό συμβαίνει φέτος ή κάθε χρόνο? Φέτος έχει παραγίνει το κακό. Μάλιστα. Παραγίνει το κακό. Μέρα ή νύχτα να κουβαλάνε ξύλα. Το χωριό μας έχει και παλιό ιστορικό. Κάποτε είχε πάθει κατολίσθηση και ο κόσμος ήταν έτοιμος να φύγει. Εάν επομένως σήμερα κόψουν αυτά τα δέντρα, είναι επόμενο να ξαναγίνει κάτι όπως και πριν. Όπως όλοι γνωρίζουμε, επισημαίνει ο κύριος Φούντας, παράνομες υλοτομίες γίνονται παντού. Έχει τεθεί το θέμα υπόψη της Δασικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου και γίνονται καθόλου το 24ωρο συνεχή έλεγχη στα δάση. Έχει συλληφθεί πολλοί κόσμος, έχουν υποβληθεί 50 μηνύσεις, έχουν κατασχεθεί περίπου 15 πριόνια, 5 τρακτέρ και 14-15 αυτοκίνητα. Και οι συλληφθέντες έχουν παραπεμφθεί στον εισαγγελέα. Η οικονομική κρίση, τονίζει ο κύριος Φούντας, αυξάνει την πίεση του κόσμου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να οδηγούνται στα δάση για να εξασφαλίσουν ξυλία για τις δύσκολες μέρες του χειμώνα. Πάντως, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που είχαμε από το Δασάρχη Μεσολογγίου, σίγουρο είναι ότι τα δάση δεν μένουν απροστάτευτα και οι παράνομοι τιμωρούνται και θα συνεχίσουν να τιμωρούνται πολύ αυστηρά.